κλείδωνας γινόταν τα παλιά χρόνια για να συναντηθεί ο νεαρός και η κοπελιά, η οποία ήταν κάπως δύσκολο για να συναντηθούν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρίσκανε την αιτία να συναντηθούν και να γίνει ένα είδος προξενιού, ένα είδος που θα ανταμώνανε το αγόρι και το κορίτσι. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε τα ήθη και τα έθιμα τα παλιά που χάνονται. Έχουμε και τη συμπαράσταση από όλους τους χωριανούς και προσπαθούμε το καλύτερο. Είναι μια γιορτή η οποία κρατάει στα βάθη των χρόνων. Πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε να την κρατάμε ζωντανή την παράδοσή μας? Αν έχουμε το μεράκι μέσα μας και να έχει κανένα στην ψυχή και την αγάπη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, νομίζω ότι δεν θα χαθούνε. Σας ακούσαμε να λέτε τα μελούμενα. Εντάξει, προσπαθήσαμε εκεί να κάνουμε ένα σκετσάκι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, πιο πολύ χιουμοριστικό βέβαια. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι προσπαθήσαμε. Μαντινάδες, μάθαμε ότι έχετε μαντινάδες για τον κλείδωνα. Έχουμε μαντινάδες. Για πάρε τα νεβόλεμα και ξάνοιξε εμπρός σου, αν θέλεις αγαπητικιά να βρεις από το χωριό σου. Τα μάτια σου είναι σαν ελιές απάνω στο κλονάρι, τα φρύδια σου καμαρωτά σαν δυο μεροφεγγάρι. Από όλα τα άστρα του ουρανού ενάνε που σου μοιάζει, που βγαίνει τα μεσάνυχτα και όλα τα σκοτεινιάζει. Αυτά λέγανε παλιά τα αγόρια στα κορίτσια. Αυτά. Ήταν ένας τρόπος φλερτ οι μαντινάδες. Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Με τη μαντινιάδα, με το κοίταγμα των ματιών. Τα παλιά χρόνια δεν είχαν το περιθώριο να κάνουν και πολλά πράγματα και προσπαθούσαν μέσα από τις μαντινιάδες να δείξει ο νέος τη νέα την αγάπη του, τον έρωτά του. Σήμερα βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα, τα χρόνια τα παλιά αυτά μπορούσαν να κάνουν. Τώρα έχουν τα Facebook. Ναι, τα Facebook, τα ραντεβουδάκια, γενικά αλλάζουν εποχές, αλλάζουν και τα... Ο κλείδωνας παραμένει ο ίδιος όμως. Ο κλείδωνας παραμένει ο ίδιος, ήταν ένα έθιμο που είχε χαθεί. Εμείς προσπαθήσαμε να τον αναβιώσουμε. Πιστεύω ότι ήρθαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα έθιμο που πάει πολύ μακριά πίσω στον χρόνο και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ότι πραγματικά ο λαός μας έχει παραδόσεις, έχει πολιτιστικές αξίες που οι ρίζες τους πάνε πολύ πίσω στο παρελθόν και αντιστάσεις τεράστιες, οι οποίες πραγματικά αυτή την εποχή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, βοηθάνε πάρα πολύ στο να κρατηθούμε ζωντανοί, να κρατηθούμε όρθιοι. Με όλα αυτά δηλαδή, με όλα αυτά τα όπλα που έχουμε στην κατοχή μας, με τη γλώσσα μας, με τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις, τις αξίες μας, μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την οικονομική κατοχή που έχουν επιβάλει οι δανειστές και η οποία πραγματικά έχει οδηγήσει το λαό μας σε μια κατάσταση, στην κυριολεξία, σε απόγνωση. Όμως αυτός ο λαός έχει τη δυνατότητα και θα ανταπεξέλθει, όπως ανέφερα, θα σταθεί όρθιος. Είναι μια όμορφη βραδιά απόψε, πραγματικά σε ένα πανέμορφο χώρο και τα παιδιά εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά και όλοι οι συντελεστές της βραδιάς έχουν δουλέψει με πολύ μεράκι, με πολύ φιλότιμο για να βγει αυτή η βραδιά. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Περνάμε θαυμάσια απόψε. Είναι ενθαρρυντικό ότι έχει νέα παιδιά. Αυτό είναι το πιο καλό σημάδι της απόψινής βραδιάς. Μεγάλη συμμετοχή των νέων παιδιών που σκύβουν και μαθαίνουν τις παραδόσεις. Είδατε και στην περίπτωση των χορευτών με πόσο θαυμάσιο τρόπο, με σεβασμό χορεύουν τους χορούς μας, τους κριτικούς χορούς, τους πανέμορφους χορούς μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη και το συγκρότημά του, τον Νίκο τον Μεταξάκη και το συγκρότημα το χορευτικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά του χωριού που μας βοηθήσανε, τους φίλους, τα μέλη του συλλόγου που έδωσαν όλο τους το καλό εαυτό για να γίνει αυτή η όμορφη βραδιά.